Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Τσιάρα, είναι υποψήφιος βουλευτής του νομού Καρδίτσας με τη Νέα Δημοκρατία. Γεια σας, κύριε Τσιάρα. Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, υποψήφιος βουλευτής στη Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ο κύριος Παναγιώτης Δουδουνής, υποψήφιος επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Γεια σας, κύριε Δουδουνή. Καλησπέρα και σε εσάς. Να είστε καλά. Κύριε Τσιάρα, να ξεκινήσουμε τώρα, επειδή είναι και τρεις μέρες πριν από τις εκλογές, να πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα τα ζητήματα. Η αξιολόγηση που λέει η Νέα Δημοκρατία ότι θα γίνει στο δημόσιο οδηγεί σε απολύσεις. Νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση εξαντλημένη εδώ και σχεδόν μια δεκαετία. Και πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Το θέμα είναι καταρχήν ότι πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι εδώ που βρισκόμαστε πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους αξιολόγηση. Μάλιστα. Δεν μπορεί κανείς να δίνει υπηρεσίες ή να προσφέρει εργασία χωρίς αυτό να αξιολογείται. Και σας το λέω προσωπικά και από την εμπειρία μου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά βεβαίως και από την εμπειρία μου συνολικότερα στο δικαστικό σώμα, όπου για πρώτη φορά, και μου δίνεται ευκαιρία να το πω, μέσα από την αλλαγή του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, βάλαμε αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγηση των δικαστών κατά την επιθεώρηση. Μάλιστα. Αν ένας δεν είναι κριτήρια κατάλληλος, όταν πρέπει ο πολίτης, να συνεχίσει να πληρώνεται. Όταν ο πολίτης, θα φτάσουμε σε αυτό. Όταν ο πολίτης διαμαρτύρεται, και εγώ θέλω να το λέω εκ των προτέρων, εύλογα στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, πρέπει από την άλλη πλευρά να υπάρχει και ένας μηχανισμός ο οποίος να αξιολογεί το έργο, την παρουσία, την προσφορά, την αποτελεσματικότητα του κάθε δημοσίου λειτουργού. Μες. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορεί κανείς ούτε να αμφισβητήσει, ούτε πολύ περισσότερο να αρνηθεί. Αν κριθεί ακατάλληλος, είναι θέματα και ζητήματα τα οποία προφανώς θα κριθούν μέσα από μια υπηρεσιακή διαδικασία. Η άποψή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μιλάει κανείς για αυτό που λέτε εσείς, για πωλήσεις και για όλα αυτά, διότι αυτή είναι μια συζήτηση την οποία νομίζω ότι πολλές φορές στο παρελθόν την έχουμε κάνει. Για να πάμε και στον κύριο Φάμελο. Υπάρχουν πειθαρχικές διαδικασίες, υπάρχουν μέτρα που μπορεί κάθε φορά να επιβάλλονται. Μα το ζήτημά μας, κύριε Κούτρα, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι επιτέλους να λειτουργήσει η αξιολόγηση μέσα από τα αντικειμενικά κριτήρια που υπάρχουν. Μάλιστα. Βάλαμε αξιολόγηση αυτή τη στιγμή στην παιδεία, μπαίνει αξιολόγηση στο δικαστικό σώμα, μπαίνουν αξιολόγηση στο δημόσιο τομέα. Το ζήτημα είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει και το πολιτικό σύστημα να αντιληφθεί ότι είναι υποχρέωσή του αυτό που δίνει προς τους πολίτες. Άρση μονιμότητας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία τέτοια συζήτηση. Μάλιστα. Και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Κύριε Φάμελε. Να σχολιάσω αυτό που ο κύριος Τσιάρας είπε, μια γενικότερη ερώτηση. Κανείς δεν είναι κατά της αξιολόγησης. Λοιπόν, κοιτάξτε, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να είναι κατά της αξιολόγησης, αρκεί η αξιολόγηση να αφορά όλους μας. Και να αφορά και όλο το σύστημα της παροχής των υπηρεσιών πρέπει να, ο κάθε δημόσιος υπάλληλος να παρέχει προς τον πολίτη. Δηλαδή, αξιολογούμε τους εκπαιδευτικούς, λέει η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Χωρίς να αξιολογούμε τα σχολεία. Χωρίς να αξιολογούμε αν είναι στελεχωμένα. Χωρίς να αξιολογούμε τις κτηριακές υποδομές. Χωρίς να αξιολογούμε τα εργαλεία που δίνει το Υπουργείο Παιδείας. Χωρίς να αξιολογούμε αν το Υπουργείο κάνει μια πολιτική προς όφελος των ιδιωτικών σχολείων και όχι των δημοσίων. Εγώ λέω να το αξιολογήσουμε όλο μαζί, να αξιολογήσουμε την πολιτεία. Δηλαδή πρέπει η πολιτεία να αξιολογείται συνολικά, άρα και η διοίκησή της και οι παρέχοντες στην υπηρεσία, γιατί ο πολίτης πρέπει να εξυπηρετείται. Όταν, παραδείγματος χάρη, έχω Δήμους, τους οποίους σήμερα η κυβέρνηση τους χρεοκοπεί με το κόστος ρεύματος, ιδιαίτερα τις υπηρεσίες ίδρυυσης, και ταυτόχρονα δεν τους δίνει προσλήψεις, πώς θα αξιολογήσουμε τους εργαζόμενους? Την κυβέρνηση πρέπει να αξιολογήσουμε πρώτα απ' όλα και τις διοικήσεις, σαφέστατα. Η κυβέρνηση θα αξιολογηθεί την Κυριακή. Ακριβώς αυτό λέω κι εγώ. Η κυβέρνηση θα αξιολογηθεί την Κυριακή για τα πραγματικά προβλήματα. Όχι, συγγνώμη, διότι η κυβέρνηση. Εγώ διαφωνώ με αυτό που λέτε. Δεν θα κρυθεί την Κυριακή. Αξιολογείται πολιτικά. Πολιτικά. Το πώς λειτουργεί είναι ένα άλλο θέμα. Προφανώς, αλλά πολιτικά. Νομίζω ότι η ψηφοφορία. Η ψηφοφορία, δηλαδή η ψηφοφορία δεν τα λύνει όλα τα θέματα. Δεν ψηφίσαμε και τελειώσαμε. Αλλά ο πολίτης πρέπει να ψηφίζει. Δεν σας διακόψω εγώ. Ο πολίτης πρέπει να ψηφίζει για τα πραγματικά του προβλήματα. Πράγματι. Να ψηφίζει δηλαδή για το αν θα έχει φθηνό ή ακριβό νερό. Να ψηφίζει για το αν θα έχει καλή καθαριότητα από τους Δήμους. Να ψηφίζει για το αν τα σχολεία θα είναι στελεχωμένα και θα έχουν καλές κτηριακές υποδομές. Φέτος, παραδείγματος χάρη, έκλεισε το νηπιαγωγείο σε ένα χωριό της Θεσσαλονίκης, το Λουδία. Κάναμε ό,τι είναι δυνατόν, ήταν 6 παιδάκια στο νηπιαγωγείο, η κυβέρνηση δεν δεχόταν κουβέντα. Το έκλεισε το νηπιαγωγείο. Εδώ τώρα θα αξιολογήσω τους εκπαιδευτικούς ή την κυβέρνηση και τον Γενικό Γραμματέα που κλείσαν το νηπιαγωγείο. Εγώ λοιπόν λέω ότι μπροστά στο ενδεχόμενο που αποκαλύφθηκε τον κύριο Σκυλακάκη, ότι δεν θα γίνουν και νέες προσλήψεις, αυτό που χρειάζεται να αξιολογήσουμε πρώτα απ' όλα την πολιτική εντολή που δίνεται, αν δηλαδή δίνει εντολή η κυβέρνηση, και δεν έδινε, σας το λέω εγώ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, να έχουμε καλύτερα σχολεία. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Σαφέστατα, ο εργαζόμενος πρέπει να τηρεί τον όρκο του και να παρέχει υπηρεσίες προς τον πολίτη. Αφού λέτε ότι έχει όλα τα απαραίτητα. Όχι, όχι. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Ναι. Δεν μπορώ να περιμένω να αλλάξουν όλα, αλλά δεν μπορώ να κρύψω την αλήθεια. Δηλαδή, θα ρωτήσω τον εργαζόμενο να αξιολογήσει τον προϊστάμενό του, να αξιολογήσει αν του δόθηκαν τα βιβλία, αν του δόθηκαν οι πόροι, αν είχε την αίθουσα. Υπάρχουν τάξεις που δουλεύουν κάτω από σκάλα. Κύριε Δουδονή, να σας πω κάτι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να σας πω κάτι. Μιας και έχουμε ανοίξει το θέμα της αξιολόγησης, που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και ακούμε ενδιαφέρον τις απόψεις και των δύο συνομιλητών. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 40% των προϊσταμένων στο δημόσιο είναι τοποθετημένοι με ανάθεση.
Δηλαδή, δεν έχει υπάρξει κάποιο είδους κρίση, κάποιο είδους αξιολόγηση για να γίνει ο άλλος προϊστάμενος. Άρα, ποιοι θα κρίνουν? Θα κρίνουν, ας πούμε, πολλές φορές είναι μετακλητοί αυτοί οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί. Θα κρίνει δηλαδή ο μετακλητός του δημόσιου υπάλληλου ή θα κρίνει αυτός που τοποθετήθηκε με ανάθεση αυτόν ο οποίος κάνει τη δουλειά του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για κάποια πράγματα θεωρητικά. Και ωραία, μπορούμε στα θεωρητικά να βρούμε κάποιους κοινούς τόπους, νομίζω όλοι. Αλλά στην πράξη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει δημιουργήσει θέματα. Το 40% των προϊσταμένων έχει τοποθετηθεί με ανάθεση. Άρα, εσύ λέτε ότι δεν μπορεί να γίνει αξιολόγηση. Δεν είπα ότι δεν μπορεί να γίνει. Είπα ότι για να γίνει πρέπει πρώτα να γίνει ένα πρώτο βήμα που είναι να πάνε οι προϊστάμενοι εξωκρατικά. Πρώτο ζήτημα. Δεύτερο ζήτημα. Κοιτάξτε. Πώς έγινε, αξιολόγηση. Προσέξτε κάτι άλλο. Αξιολόγηση προσωπικού και αξιολόγηση υπηρεσιών. Δηλαδή, η ψηφιοποίηση, αυτό για το οποίο πολλές φορές μιλάμε, πρέπει να έχει και μια διάσταση του να μπορεί ο πολίτης να αξιολογήσει την υπηρεσία που το προσφέρεται από το δημόσιο. Αφού έχουμε αυτό το εργαλείο που είναι η ψηφιοποίηση, οι νέες τεχνολογίες και έχουν προχωρήσει πάρα πολύ, είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθεί αυτό το εργαλείο για να αξιολογείται η υπηρεσία που παρέχεται στον πολίτη από τον πολίτη και ανωνυμοποιημένα και αυτό να βοηθάει να γίνεται καλύτερο το δημόσιο. Όμως κοιτάξτε, για να φτάσουμε εκεί, πρέπει να ξεπεράσουμε ένα κομματικό κράτος, στο οποίο επιμένει η Νέα Δημοκρατία σε αυτά τα 4 χρόνια που κυβέρνησε. Και όπως σας είπα και σας εξήγησα με ένα παράδειγμα το οποίο δεν είναι περιφερειακό, είναι εντελώς κεντρικό. Να πάμε παραπέρα. Μάλιστα. Για να δούμε τι μπορεί να γίνει αξιοκρατικά. Αξιολόγηση αξιοκρατική όμως. Αλλιώς δεν είναι. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως έχει κυλήσει και αυτή η προεκλογική περίοδος, λίγα είναι τα θέματα που μπορούμε να. Τι λέτε, έχουμε συνταρακτικές αποκαλύψεις τις τελευταίες 2 μέρες. Για. Ότι δεν είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και θέλω δεν είναι. Να σας πω κάτι, κύριε Φάμενε. Και ότι τελικά αυτό όσα ανακαλύψατε τις τελευταίες 2 μέρες. Δεν το ανακαλύψαμε. Δεν το ανακαλύψαμε. Να τελειώσει τη φράση. Κάναμε συνέντευξη τύπου πριν 2 εβδομάδες. Να τελειώσει τη φράση. Αυτό το οποίο λέτε τις τελευταίες 2 μέρες και έχει σηκωθεί για τον κύριο Σκυλακάκη έχει υποθεί. Πόσο, κύριε Λεγέννη? Νομίζω 1,5 μήνα. Εμείς κάναμε συνέντευξη τύπου γι' αυτό πριν 2 εβδομάδες και ο Αλέξο Τσίπρας. Την προηγούμενη. Κάναμε και συνέντευξη τύπου. Απλά μέχρι τώρα ο κύριος Κέρτσος έλεγε ότι το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και μας εγκαλούσε. Είναι κοστολογημένο και έχει κατεθεί. Λοιπόν, άρα είναι ψέμα και ότι είναι κοστολογημένο και όχι ότι έχει κατεθεί. Όταν έχει το βασικό εργαλείο. Όταν έχει το βασικό εργαλείο του οικονομικού σχεδιασμού και δεν προβλέπονται μέσα όλα αυτά και σου λέει ψέματα είναι δημοκρατία ότι προβλέπονται. Και καταλαβαίνει ότι δεν θα έχει προσλήψει, δεν θα έχει δαπάνε στο δημόσιο, δεν θα έχει αυξήσει το δημόσιο. Και θα έχει μια ελάχιστη. Άρα το πρόγραμμα που λέει Νέα Δημοκρατία είναι μικρότερο από αυτό που λέει. Το πρόγραμμα που λέει Νέα Δημοκρατία πρώτα απ' όλα δεν είναι κοστολογημένο και δεν είναι στο πρόγραμμα σταθερότητα. Αυτό είναι ένα τεράστιο ψέμα. Ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκη, ανακοίνωσε 10.000 προσλήψει. Οι οποίε από ό,τι φαίνεται είναι αντικαταστάσει συνταξιοδοτήσεων. Όχι, δεν φαίνεται ότι είναι νέε προσλήψει. Δεν είναι νέα στελέχωση. Είναι μόνο αντικαταστάσει. Είναι μόνο αντικαταστάσει. Είναι μόνο αντικαταστάσει στο σύνολο του δημόσιου τομέα. Αυτό σημαίνει ότι Δημοκρατία δεν θα στελεχώσει το δημόσιο τομέα. Άρα ανησυχούμε, ναι, αφού συζητάγαμε για αξιολόγηση του δημόσιου τομέα. Ανησυχούμε για τη στελέχωση των σχολείων, για τη στελέχωση των νοσοκομείων, για τη στελέχωση των υπηρεσιών. Εδώ μάθαμε η τάχα τεσσάρι στην κυβέρνηση. Έφτασε σε σημείο να ανακοινώσει χτες ότι δεν θα συνδεθούν οι ταμιακές μηχανές με τα πώς το ξέρετε. Σταματάει και η καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή. Δεν έχουμε χρόνο για το θέμα. Ελάτε, κύριε Δημοκρατή, είναι μεγάλο θέμα. Λοιπόν, κοιτάξτε, το θέμα αυτό με τις δηλώσεις του κυρίου Σκυλακάκη. Το ξεκίνησε το Πασόκ, το άνοιξε, έβγαλε ανακοίνωση στο δελτίο τύπου το Πασόκ. Και το είδαμε και από βραδύ. Όντως, ο κύριος Ανδρουλάκης το άνοιξε το θέμα που οι συνεργάτες του ψάξανε το πρόθεσμο. Λοιπόν, επειδή το ψάξαμε το θέμα, κοιτάξτε, ο κύριος Σκυλακάκης είπε ότι η κοστολόγηση δεν είναι και μεγάλο θέμα και όλη αυτή η συζήτηση είναι αστεία. Και ότι τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σταθερότητας, το οποίο διαφήμιζαν ότι εκεί είναι τα μέτρα όλα, δεν περιλαμβάνουν τα μέτρα τα οποία εξαγγέλει η κυβέρνηση και βρίσκονται στο πρόγραμμά της, γιατί λέει τα μέτρα αυτά είναι σαν να μην έβγαινε η Νέα Δημοκρατία και να μην κατέβαινε στις εκλογές. Άρα τι έχουμε εδώ? Είχαμε μια ολόκληρη συζήτηση για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, την οποία κινούσε η Νέα Δημοκρατία και τώρα λέει ότι δεν είναι και κανένα μεγάλο θέμα και η συζήτηση αυτή είναι αστεία. Και ενώ έλεγε ότι είναι όλα κατατεθειμένα στο πρόγραμμα σταθερότητας, δεν είναι. Δεν είναι. Άρα, και η Νέα Δημοκρατία, αντί να απαντάει στο Πασόκ, το οποίο ανέδειξε το θέμα, απαντάει στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι ο βολικός αντίπαλος. Φοβερά πράγματα. Απάντηση, κύριε Τσιάρα, για να ολοκληρώσουμε. Εγώ τα λέω με. Ορίστε, κύριε Τσιάρα. Είναι πολύ φιλότιμη πραγματικά η προσπάθεια και του ΣΥΡΙΖΑ και του Πασόκ που ρίσταν παρόδο διαγωνίζονται για το ποιο θα έχει το ρόλο τη αξιωματική αντιπολίτευση. Όχι, εμείς δεν σας ρίξουμε, θέλουμε, κύριε Τσάρα. Δεν θέλουμε να είμαστε αντιπολίτευση. Εμείς θέλουμε να μείνει η κυβέρνηση μια δεξιά πολιτική, να το ξεκαθαρίσεις. Να αναδείξουν θέματα τα οποία αφενός με έχουν απαντηθεί υπεύθυνα με συγκεκριμένη παράθεση στοιχείων, χωρίς να δημιουργούν καμία αμφισβήτηση.
όταν μιλάμε για μέτρα τα οποία περιγράφονται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Mm-hmm. Και μάλιστα με αρρύθμιση συγκεκριμένων σελίδων. Και τα οποία έχουν απαντηθεί πολύ συγκεκριμένα. Δεν περιγράφονται όλα τώρα. Και κάποιοι εξακολουθούν. Τι να κάνουμε τώρα. Και κάποιοι εξακολουθούν να αναδείξουν ζητήματα εκεί που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Και τώρα δεν φταίμε εμείς για τη δηλώση Κυλακάκη. Να κάνουν προτάσεις, η κοστολόγηση των οποίων. Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη δηλώση Κυλακάκη. Καλή προσωπική επιτυχία και στους τρεις. Είναι βέβαιο ότι θα είστε στη Βουλή. Όταν λοιπόν κάνουν προτάσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και θα ξανατινάξουν τη χώρα στα βράχια. Οι πραγματικές προσλήψεις. Κύριε Φάμελε. Πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε. Ελάτε, κύριε Τσιάρα, πρέπει να κλείσουμε. Έχουμε διακαναλική. Οι πραγματικές προσλήψεις ψάξτε να βρείτε που οδηγήσατε τη χώρα και γι' αυτό είπαμε. Άρα να μην γίνουν πραγματικές. Είναι μεγάλη παραδοχή αυτή. Να μην γίνουν πραγματικές προσλήψεις. Καλή προσωπική επιτυχία και στους τρεις. Έτσι κι αλλιώς στις 26 θα είστε βουλευτές και οι τρεις. Και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό πρέπει να πω. Να είστε καλά. Διαφημίσεις, δεν θα τελειώσει. Διαφημίσεις.